Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα διαδικτυακό μάθημα εκμάθησης Java. Σε αυτό το μάθημα θα δημιουργήσουμε τις μεθόδους set και get. Συνεχίζουμε τον κώδικα από το προηγούμενο μάθημα και δημιουργούμε την πρώτη μας set μέθοδο. Γράφουμε public void set ώρα. W. Και μέσα σε αυτή τη μέθοδο γράφουμε ώρα και κάνουμε τον έλεγχο εάν ο χρήστης έχει δώσει δεκτή ώρα. W μεγαλύτερο ίσο του 0, λογικό και W μικρότερο του 24. Τότε δίνουμε την τιμή W, αλλιώς την τιμή 0. Πρισματικό. Έχουμε εξηγήσει στο προηγούμενο μάθημα τι κάνει αυτή η γραμμή, η παραθέση, τι γίνεται μέσα στις παραθέσεις. Είναι σαν μια απλή if. Θα το δείξουμε πιο αναλυτικά τώρα. Εφόσον έχουμε κάνει την μέθοδο set για την ώρα, πάμε να κάνουμε τη μέθοδο set για τα λεπτά. Γράφουμε set λεπτά in L και εδώ πάμε να δημιουργήσουμε με την if έτσι όπως την ξέρουμε. If L μεγαλύτερο ή ίσο του 0, και L μικρότερο του 60, λεπτά είναι ίσο με L, else λεπτά είναι ίσο με το 0. Έτσι. Η γραμμή αυτή εδώ που έχουμε χρησιμοποιήσει πάνω στην ώρα είναι ίδια με αυτά εδώ πέρα που έχουμε χρησιμοποιήσει στα λεπτά. Έτσι βλέπουμε ότι χρησιμοποιώντας μέσα στις παρενθέσεις την if γλιτώνουμε γραμμές κώδικα, το οποίο σε μεγάλα project μας βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε να δημιουργήσουμε και ακόμα μία set για τα δευτερόλεπτα. Θα το αλλάζουμε να πηγαίνουμε δεύτερα. Έτσι έχουμε τελειώσει με τις μεθόδους set. Τώρα θα πάμε να δημιουργήσουμε τις μεθόδους get για αυτές τις μεταβλητές. Γράφουμε public int get ώρα χωρίς ορίσματα και μέσα απλά επιστρέφουμε την ώρα. Return ώρα και ερωτηματικό. Έτσι, αν αντιγράψουμε αυτό το κομμάτι κώδικα, μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε
και την get για τα λεπτά. 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 Θα δημιουργήσουμε και την get για τα δευτερόλεπτα. Δευτέρα. Έχουμε σχεδόν τελειώσει. Έχουμε τρεις set για τις τρεις μεταβλητές και τρεις μεθόδους get για τις τρεις μεταβλητές. Μας έχει μείνει να δημιουργήσουμε άλλη μια μέθοδο τελευταία. Public string, γιατί θα επιστρέφει ένα string, μια σιγουροσειρά σε 24. Και εδώ μέσα θα κάνουμε return string.format. Format. Επί της 100 02 D άνω κάτω τελεία. Επί της 100 02 D άνω κάτω τελεία. Επί της 100 02 D κόμμα get ώρα. Καλούμε την μέθοδο get ώρα. Καλούμε τη μέθοδο get λεπτά. Και καλούμε και τη μέθοδο get δεύτερα. Και έτσι τελειώσαμε με τις μεθόδους set και get. Ουσιαστικά, η set ελέγχει εάν η τιμή είναι αποδεκτή, η τιμή που έχει δώσει ο χρήστης είναι αποδεκτή, και η get επιστρέφει την τιμή της μεταβλητής, επιστρέφει τη μεταβλητή. Διότι η get είναι οι μοναδικές μεθόδους που μπορούν να έχουν πρόσβαση στις private μεταβλητές που βρίσκονται σε αυτή την κλάση. Και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους get μέσα σε άλλες μεθόδους, να τις καλούμε για να μας εκτυπώνει εφόσον έχουμε καλέσει την άλλη μέθοδο μέσα στη main. Αυτά για αυτό το μάθημα. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.